I'm gonna double kick. Δύσκολες ώρες έζησαν οι κάτοικοι στο χωριό Καρύδι Αγίου Νικολάου με τη φωτιά που ξέσπασε σε ορεινή περιοχή κοντά στη Μονή Αρετίου να κινείται απειλητικά τόσο προς το μοναστήρι όσο και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της περιοχής. Φτάσαμε στον τόπο της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά ήταν ανεξέλεκτη, είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Ένεγαν της ξηρής βλάστησης, των ξηρών χόρτων που υπάρχει στην περιοχή, των ανέμων που έπνεαν την ώρα εκείνη. Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι και σηματοδότησε γιγαντιαία κινητοποίηση από την πυροσβεστική ώστε να ανακοπεί η πορεία της προς τη Μονή. Έλα, ναι, δωρή. Το μοναστήρι κινδύνεψε. Πώς δεν κινδύνεψε, αυτό ήταν κοντά η φωτιά. Κοντά ήταν, είδες από πάνω και τέλω. Άμα θα να πάει από πάνω, πάρα από πάνω κάτω, ένιζε, πλέω. Την εξήλα από πάνω, για δίσβαστο τόπο, δεν παίρνα μετά από πάνω, να πείτε αμάξι την πυροσβεστική, ούτε πράγμα. Την ίδια στιγμή κτηνοτρόφοι με τις οικογένειές τους και τη βοήθεια κατοίκων της περιοχής έσπευδαν με κάθε μέσο να απομακρύνουν τα κοπάδια τους που κινδύνευσαν να καούν ζωντανά. Ήτανε δύσκολα. Σαν μην τα ήτανε. Είχες πολύ αέρα. Αέρας πολύ δεν είναι εύκολο. Πήρθε εκείνο γιατί εδώ είναι φραχτά. Και αναγκαστικά αν τα μαχωνιάζει τώρα στο δίχτυ εννοείται ότι θα καούν τα ζώα. Εγώ έχω τα πρώτα από κάτω. Δεν τα έχω πάει σε την πάντα από την άλλη πάντα. Ήρθανε και με στο πάμε το χωριό. Ευτυχώς. Ευτυχώς σε βοηθήσανε και πέγγι. Τώρα η νύχτα πώς θα εξελιχθεί, ποιος ξέρει. Εγλακούσαν όλοι, τα κάμουν, αφού θέλουν τη φωτιά, μου πάνε. Όλοι πάει, όλοι ήρθαν. Καταφέρατε, δεν έχετε απώλειες. Όχι, όχι. Εγκαταστάσεις, τέτοια καηγένεια. Όχι. Πλέματα, μόνο τώρα τέτοια πράγματα είναι καηγένεια, πάει. Στην περιοχή εξαιρετικά δύσβατη και απρόσιτη έσπευσαν περισσότεροι από 50 πυροσβέστες με όλα τα διαθέσιμα οχήματα από Άγιο Νικόλαο, Ηράκλειο και άλλες υπηρεσίες του νησιού, ενώ επί τόπου βρέθηκαν και οι εθελοντές της ομάδας διάσωσης. Βοήθησε όλο το χωριό. Ευχαριστούμε. Ήταν δύσκολα παιδιά, φωτιά και χωρίς δυσκολία δεν γίνεται. Δύσκολα ήταν. Τέλος πάντων. Καλά τελειώσαμε. Φωτιά είναι φωτιά. Τρομάξε ο κόσμος, ευτυχώς όλα καλά. Στα μέτωπα στην κορυφογραμμή όπου αδυνατούσαν να φτάσουν τα πεζοπόρα τμήματα, ανέλαβαν καθοριστικό ρόλο τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που επιχείρησαν συνδυαστικά με καθοριστικά αποτελέσματα για την εξέλιξη της μάχης με τη φωτιά. Χρησιμοποιήθηκαν 16 πυροσβεστικά οχήματα, 6 βοηθητικά, 2 ομάδες πεζοπόρου των 5 ατόμων και συνολικά έλαβαν μέρος 54 πυροσβέστες. Επίσης, στην κατάσβεση της πυρκαγιάς χρησιμοποιήθηκαν 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα, το Ήρα Χανίων και το Ήρα Ηρακλείου και το Αφροδίτη Χανίων, τα οποία έπαιξαν ένα καθοριστικό ρόλο στην κατάσταση της πυρκαγιάς και στον περιορισμό της, χωρίς να πάρει μεγάλες διαστάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Σημαντική βοήθεια παρήχαν και τα υδροφόρα από τους Δήμους Αγίου Νικολάου, Ιερά Πέτρας και Χερσονήσου, που φρόντισαν για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων της πυροσβεστικής. Υδροφόρες από τους Δήμους Αγίου Νικολάου, Ιερά Πέτρας αλλά και Χερσονήσου συμβάλλουν στον ανεφοδιασμό των οχημάτων της πυροσβεστικής που θα παραμείνουν σε ετοιμότητα όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αργά το απόγευμα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο οι κάτοικοι της περιοχής ξενύχτησαν υπό το φόβο των αναζωπηρώσεων καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Να πω ότι από την πρώτη στιγμή παρευρίσκεται ανακριτικό κλιμάκι της υπηρεσίας μας για να διερευνήσει όλα τα πιθανά αίτια τα οποία ήταν αυτά τα οποία εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Πόσο κοντά στην πυρκαγιά? Όλα τα ενδεχόμενα. Πόσο κοντά στην πυρκαγιά? Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι απειλήθηκε η Μονή, γιατί σας είπα ότι έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων και ως εκ τούτου μπορέσαμε και την προστατεύσαμε χωρίς να απειληθεί.